Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σήμερα το βράδυ, σύντροφοι και συντρόφισσες. Είμαστε στο ξεκίνημα των προσυνειδιακών διαλόγων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια του συνεδρίου που θα ακολουθήσουν στις 28 Φεβρουαρίου με 2 Μάρτη στην Αθήνα. Σήμερα είναι ο πρώτος εδώ στο Λιξούρι και θα ακολουθήσουν και άλλοι στον υπόλοιπο νομό, αύριο στην Πύλαρο, στα Αργοστόλη, στη Σκάλα. Σάββατο στα Αργοστόλη. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να καταθέσουμε απόψεις, να συζητήσουμε για τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω σε μια καινούρια αρχή, βλέποντας πρώτα το παρελθόν κατάματα, ελπίζω, και αναγνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος, ελπίζω, και να προχωρήσουμε στο μέλλον με μεγαλύτερη έτσι ευθύνη και προσδοκία για κάτι καλύτερο. Και για το σκοπό αυτό βρίσκεται εδώ το μέλος της γραμματιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής Μεσσηνίας, κυρία Νάντια Νιανακοπούλου, η οποία βέβαια θα μας δώσει έτσι κάποιες κατευθύνσεις, αλλά βέβαια και τα ισχύοντα μέχρι στιγμής για το που οδεύουμε. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ και ελπίζω να έχουμε όπως πάντα εδώ στο Λιξούρι, όποιοι και αν έρχονται και όποιοι και αν είναι εδώ, ένα επικοδομητικό διάλογο, ο οποίος πάντα δημιουργεί ένα όραμα, το οποίο όποιοι το ακούν πηγαίνουν και καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, στην όμορφη Κεφαλονιά, στο όμορφο Λιξούρι, σε μια περιοχή που είναι πολύ γνωστή για τους δημοκρατικούς αγώνες που έχει δώσει και που έχει αγωνιστές, δημοκράτες, που έχουν δώσει πολύ πολύ μεγάλους αγώνες και για την παράταξή μας και για την πατρίδα. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα, απόψε, σε ένα έτσι βροχερό βράδυ μπορέσαμε και βρεθήκαμε σήμερα για να κάνουμε μία κουβέντα που φιλοδοξώ να είναι πολύ επικοδομητική. Βρισκόμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην τελική πορεία για το ένατο συνέδριό μας. Ένα συνέδριο το οποίο φιλοδοξούμε να είναι η κατάληξη, να είναι η απαρχή, συγγνώμη, μιας νέας πορείας και όχι η κατάληξη μιας πορείας που γνωρίζουμε πολύ καλά. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάνουμε και αυτή την προσυνεδριακή διαδικασία. Για να ανοίξουμε την κουβέντα με την κοινωνική, την πολιτική, την κομματική μας βάση. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ανοιχτά, πρόσωπο με πρόσωπο, με απόλυτη αλήθεια, για πολύ σοβαρά ζητήματα για την παράταξή μας. Πρώτα απ' όλα, πώς βρεθήκαμε και γιατί βρεθήκαμε εδώ πέρα. Τι μας οδήγησε εδώ. Τι λάθη κάναμε. Αλλά και τι σωστά. Με ποιους είμαστε. Ή αν θέλετε, ποιοι είναι μαζί μας. Και κυρίως, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο ζητούμενο σε αυτή την προσυνεδριακή διαδικασία με κορονίδα το συντακτικό συνέδριο, το οποίο γίνεται σε 2 ακριβώς εβδομάδες, είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη φυσιογνωμία μας. Είναι να επαναπροσδιορίσουμε την αξιακή μας βάση και ταυτότητα. Αυτή που πολλοί μας λένε και μας εγκαλούν ότι τη χάσαμε στην πορεία των χρόνων. Αυτή που πολλοί μας λένε ότι από κίνημα γίναμε κόμμα. Από κόμμα, κόμμα συστημικό, κόμμα εξουσίας. Και ναι, υπήρξαν θα τα ακούσετε στην πορεία, φίλες και φίλοι. Και θα απαντήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια για όλα αυτά. Γιατί κάποιοι, φίλες και φίλοι, κάποιοι, μας χρεώνουν συλλήφθην όλα τα λάθη της μεταπολίτευσης. Και ναι, ναι, βεβαίως κάναμε και λάθη. Και είμαστε οι μόνοι, είμαστε η μοναδική παράταξη στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας που έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Μια αυτοκριτική που πολλές φορές έχει φτάσει στο σημείο του αυτομαστιγώματος.
Και ναι, υποκύψαμε στο λαϊκισμό, ιδιαίτερα πολλές φορές όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Και ναι, παραδοθήκαμε πολλές φορές χωρίς όρους στο συντεχνιασμό. Ναι, υπήρξαν στελέχη, σύντροφε, υπήρξαν στελέχη τα οποία μας ντρόπιασαν και τα οποία στάθηκαν πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Και ναι, όπως σας το ξαναείπα, υπήρξαν πολιτικοί, θα τα πεις όλα, σύντροφέ μου, μετά στην τοποθέτησή σου. Θα με αφήσεις όμως τώρα να τοποθετηθώ εγώ και μετά να σε ακούσουμε όλοι. Και ναι, ακόμη και στην τελευταία διαχείριση της κρίσης, ναι, και εκεί υπήρξαν λάθη. Υπό ποια έννοια? Υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι αντί να σηκώσουν αυτό το τεράστιο βάρος που έπρεπε και αντί να κάνουν τις πολύ σοβαρές και βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αντί να τα κάνουν όλα αυτά, κοιτούσε ο καθένας το προσωπικό πολιτικό του όφελος. Και έλεγαν, ναι, ξέρετε, δεν τα θέλουμε να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα, αλλά είναι η Τρόικα που μας εμποδίζει. Δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι. Αυτά όλα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, συνέβαλαν στο που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι, φίλες και φίλοι, δεν κάναμε μόνο λάθη. Και η ιστορία και η προσφορά του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να απαξιωθεί μόνο κονδυλιά, ούτε κάτω από την πίεση της δυσαρέσκειας, που είναι απολύτως λογική, γιατί αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά, ούτε επειδή κάποιοι έχουν ευαλθεί να αφανίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος και να λαιλατήσουν την κομματική του βάση. Γιατί ποιος έφερε την εθνική συμφιλίωση, φίλες και φίλοι? Ποιος έφτιαξε το κοινωνικό κράτος? Ποιος το ΕΣΥ? Ποιος έβαλε την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωζώνης? Δικό μας έργο και δικά μας έργα ήταν όλα αυτά. Και κυρίως οφείλουμε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να βγούμε και να πούμε στην ελληνική κοινωνία ότι αν αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας στέκεται ακόμη όρθια και δεν οδηγηθήκαμε σε ανεξέλεγκτη και άτακτη χρεοκοπία που θα είχε τραγικές συνέπειες κυρίως για τους πιο αδύναμους και τους ασθενέστερους οικονομικά και κοινωνικά, αυτό είναι επειδή εμείς, όλοι εμείς, τα τελευταία 3 χρόνια σηκώσαμε στις πλάτες μας ένα βάρος τεράστιο, ένα βάρος το οποίο δεν μας αναλογούσε. Όταν όλοι κρύφτηκαν πίσω από τις πλάτες του ΠΑΣΟΚ και πετροβολούσαν. Και μόλις ο κουρνιαχτός κατακάτσει, να είστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταματήσει να είναι στο καναβάτσο και θα μπορέσει με δικαιοσύνη ο κάθε Έλληνας πολίτης να κρίνει την προσφορά, την πραγματική προσφορά του ΠΑΣΟΚ στον τόπο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Μέσα σε 2,5 χρόνια κληθήκαμε ως παράταξη να διαχειριστούμε τα προβλήματα και τα λάθη των τελευταίων 40 χρόνων. Στα χέρια μας έσκασε η βόμβα ενός συστήματος που σε μεγάλο βαθμό είχε βασιστεί σε μια φούσκα. Το πρόβλημα το βρήκαμε, δεν το δημιουργήσαμε. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί εξοργίζομαι, σας το καταθέτω αυτό, εγώ πολλές φορές εξοργίζομαι όταν όλοι στο δημόσιο διάλογο βγαίνουν και λένε, έτσι, δεν υπάρχει καμία ιστορική μνήμη και όλα τα φορτώνουν στο ΠΑΣΟΚ. Όταν είναι λες και δεν πέρασε αυτή η καταστροφική, η καταστροφικότατη πενταετία Καραμαλή, που διπλασίασε σε 5 χρόνια το δημόσιο χρέος, που αύξησε 40% τις δημόσιες δαπάνες, που άφησε το μεγαλύτερο έλλειμμα το οποίο είχε ποτέ χώρα της Ευρωζώνης, που έδωσε τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, κουμπάρι, βατοπέδια. Όλα αυτά δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, φίλες και φίλοι. Γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τόπος είναι ότι πολλές φορές δυστυχώς έχουμε κοντή μνήμη. Και είναι πολύ λογικό όταν ο άλλος δοκιμάζεται, όταν ο άλλος δεν έχει να μπορέσει να βγάλει την καθημερινότητά του, να ζει στην οικογένειά του, είναι πολύ λογικό. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Στο πιο μεγάλο ερώτημα θα προσπαθήσω να απαντήσω. Το ερώτημα το οποίο μας θέτουν παντού, στα καφενεία, στους χώρους δουλειάς και το οποίο πολλές φορές ίσως το έχουμε και εμείς μέσα μας. Υπήρχε άλλος δρόμος από το δρόμο τον οποίο αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε το Μάιο του 2010. Ήταν όντως η μόνη επιλογή?
υπήρχε κάποια άλλη λύση, πιο εύκολη. Κάποια άλλη λύση που δεν θα μας οδηγούσε σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι απολύτως πεπισμένη και γίνεται πλέον σαφές σε όλους ότι ο δρόμος τον οποίο αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον Μάιο του 2010 με το να προσέλθουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με τη συμμετοχή του Δουνουτού ήταν μονόδρομος. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Πρώτον, στον ίδιο ακριβώς δρόμο πορεύτηκαν και αναγκάστηκαν να πορευτούν όλες οι άλλες οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν τα ίδια θέματα και το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος τώρα πρόσφατα, χώρες που υπενθυμίζω και τονίζω ότι είχαν πολύ πιο δυνατή οικονομία από εμάς. Είχαν πολύ πιο ισχυρή παραγωγική βάση. Δεν είχαν τις εγγενείς αδυναμίες της οικονομίας μας. Και να τονίσω στο σημείο αυτό και το παράδειγμα της Κύπρου, μιας χώρας με αμιγώς αριστερή κυβέρνηση, γιατί ήταν και το παράδειγμα και το υπόδειγμα για τον κύριο Τσίπρα, η Κύπρος. Μια χώρα που είχε παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα και υποτίθεται ότι θα μπορούσε να δανειστεί και από εκεί. Και μια χώρα η οποία ήξερε τις συνέπειες του μνημονίου. Και απ' την άλλη, φίλες και φίλοι, τι βλέπουμε να εκτελείται και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό? Μια κολοτούμπα, μια στροφή 180 μοιρών από εκείνους που πρώτοι έσυραν τον αντιμνημονιακό χορό, από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και από τη Δημάρ, οι οποίοι δημιούργησαν το μεγάλο ψευδοδίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, οι οποίοι πρώτοι έριξαν νερό στο μήλο του λαϊκισμού, οι οποίοι μιλούσαν για ζάπια 1, 2, 3, μιλούσαν για σταδιακή απαγκίστρωση από το μνημόνιο, μιλούσαν για 18 δις ισοδύναμα. Πού οδηγηθήκανε? Όλα αυτά τα άλλα μέτρα, όλοι αυτοί οι άλλοι δρόμοι που υποτίθεται ότι είχανε, πού οδηγηθήκαμε? Δύο ερωτήματα θα προσπαθήσω να θέσω και σε αυτό το σημείο, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε, αν θέλετε, έτσι, τα πράγματα με τη μεγαλύτερη δυνατή αλήθεια και διάβγεια.